Όχι, τι να φοβηθούμε τους συνανθρώπους μας. Και αυτοί έχουν τα προβλήματά τους. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά δεν νομίζω. Τώρα το αν θεωρούνται κάποιοι επικίνδυνοι, νομίζω τους ίδιους κινδύνους έχουμε και από ντόπιους ή από κάποιους άλλους ανθρώπους, ξέρω εγώ. Από τη στιγμή που ενημερωθήκαμε από χθες το απόγευμα για αυτό το περιστατικό που είναι να συμβεί το απόγευμα, καλώς εγώντας των πραγμάτων στην Καβάλα, ειλικρινά σας λέω υπάρχει μια ανησυχία, όντως. Και αυτή η ανησυχία δεν είναι μόνο προσωπική, είναι και έκδηλη σε όλο τον κόσμο. Γιατί εντάξει, κοιτάζουμε το κοινωνικό κομμάτι που αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται τόσο καιρό, φεύγοντας από τα σπίτια τους, από την πατρίδα τους, από τα χώματά τους να βρουν μια καινούργια ζωή. Αλλά μην ξεχνάτε ότι υπάρχει μια ανησυχία και αυτή είναι εκδήλη. Τι να πω, δεν ξέρω. Ας έρθουν το απόγευμα να δούμε τι θα γίνει, γιατί πολλά ακούγονται. Υπάρχει μια περίπτωση, λέει, να μείνουν μέσα στο καράβι, μέσα στο λεωφορείο, όπως συμβαίνουν και με άλλα λεωφορεία που τυχαίνει αυτή τη στιγμή να μένουν μετανάστες και να είναι εγκλωβισμένα τα λεωφορεία. Εσείς καλύτερα τα ξέρετε, νομίζω. Τι να σας πω, θα το δούμε το απόγευμα. Αλλά όπως και να έχει, είναι θέμα. Όχι, δεν φοβόμαστε και δεν αφοβηθούμε. Δεν φοβόμαστε καθόλου. Τι επιδρομή να γίνει, απόβαση? Δεν γίνεται απόβαση. Επιδρομή. Εντάξει, άνθρωποι για αυτοί θέλουν ένα καλύτερο μέλλον. Σήμερα θα καταφθάσουν στο λιμάνι της Καβάλας γύρω στους 1.000 μετανάστες. Ρωτάμε τους ιδιοκτήτες μαγαζιών εστίασης και τροφίμων αν φοβούνται για την πιθανή επιδρομή των μεταναστών στα μαγαζιά. Όχι, δεν φοβόμαστε, γιατί το καλοκαίρι όλο που φεύγανε από εδώ από το ΚΤΕΛ με τα λεωφορεία δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα που έχουν τα μαγαζιά είναι λίγο με την τουαλέτα, που ζητάνε στην τουαλέτα, και κάποιοι που έρχονται και να δουν τα φαγητά μας που δεν τα ξέρουν, γιατί έχουν άλλη κουζίνα. Κατά τα άλλα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τώρα σήμερα τι θα γίνει, αυτό δεν το γνωρίζω. Λίγο τραγικό, αν όχι κωμικό, όλο αυτό που γίνεται. Τώρα εντάξει, αν θέλουμε να κρεμαστούμε από 2-3 δηλώσεις κάποιων δημοσιογράφων ή οτιδήποτε τέτοιο, ο καθένας νομίζω ότι... Δεν ξέρω, κάποιος αν δηλαδή νιώσει κάποιο κίνδυνο μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του και από μόνος του. Δεν νομίζω ότι ο κίνδυνος είναι οι άνθρωποι αυτοί. Αυτοί έχουν νομίζω κάτι άλλο στο μυαλό τους. Θέλουν να πάνε να φτάσουν κάπου σίγουρα και να φτάσουν στο στόχο τους κάπου. Μπορεί να είναι σε κάποιους συγγενείς που έχουν ή κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω να έχουν σκοπό δηλαδή να έρθουν να κάνουν ζημιά σε κάποιον. Λίγο ψωμάκι θα τους δώσουμε, βεβαίως. Ό,τι ώρα θέλουν να περάσουν από πέρα, τους δώσουμε. Τα πάντα. Επειδή το μαγαζί βρίσκεται αρκετά κοντά στα ΚΤΕΛ, πιθανόν να δημιουργηθεί ένας χαμός. Το μαγαζί εσείς θα το κλείσετε? Πιθανόν να το κλείσω. Το κατάστημά σας βρίσκεται αρκετά κοντά στα ΚΤΕΛ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πιθανή επιδρομή από τους μετανάστες, οι οποίοι κάποιοι είναι πεινασμένοι, κάποιοι όχι. Κάποιοι ίσως δεν θα μπορέσουν να αγοράσουν κάτι να φάνε. Εσείς θα παρέχετε κάτι δωρεάν στους μετανάστες? Όχι. Είμαι καλός άνθρωπος, αλλά όχι. Ας τους κοιτάξει η Μέρκελ και όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι. Αυτοί θα τους δώσουμε να φάνε, όχι εμείς. Εμείς δεν έχουμε να φάμε για εμάς. Θα δώσουμε σε αυτούς, όχι. Θα δώσω στους Έλληνες πεινασμένους, ναι, πολύ ευχαρίστως. Έρχονται εδώ άνθρωποι που πεινάνε, δίνω. Σε αυτούς, όχι, δεν θα δώσω. Το κατάστημά σας θα παραμείνει ανοιχτό, γιατί. Εννοείται. Ίσως κάποιοι μετανάστες έρθουν να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα, μπορεί να κάνουν και μπάνιο, γιατί θα είναι. Μπάνιο δεν θα κάνουν, εντάξει. Τουαλέτα ήδη από το Σεπτέμβριο που ερχόταν άφηνα και πηγαίνανε. Εντάξει, ανάγκη του Θεού είναι αυτή. Αλλά. Τίποτα παραπάνω για τους προσφέρω. Εδώ κάποιους βοηθάμε, κάποια παιδάκια, κάνα γάλα, κάνα νεράκι, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Έχετε σκοπό να παρέχετε δωρεάν ίσως κάποιο πιάτο φαγητό σε ορισμένους? Εξαρτάται την περίπτωση, γιατί το καλοκαίρι που ερχόταν κάποιους βοηθήσαμε. Όχι όλους βέβαια, αλλά κάποιους βοηθήσαμε. Συνήθως κάποια οικογένεια με παιδιά. Συνήθως για τα παιδάκια. Κοιτάξτε, θα βοηθήσουμε. Ήδη υπάρχει μια σκέψη στην οικογένεια. Το συζήτησα και με την οικογένειά μου, τη σύζυγο συγκεκριμένα χθες. Αλλά παιδιά, εντάξει, τι να πω. Να δώσεις. Άντε και έδωσες. Το θέμα είναι. Μην σε πάρουν μετά χαμπάρι. Γιατί η εμπειρία μου αυτό έχει δείξει. Γιατί κάνεις μια προσπάθεια και στο τέλος βγαίνεις και χαμένος. Χαμένος με την έννοια τι γίνεται. Δίνεις 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα. Έχω διάθεση προσωπική και οικογενειακή να βοηθήσουν την όλη κατάσταση, αλλά φοβόμαι αυτό το πράγμα μήπως στο τέλος μας βγει και μπούμεραγκ.
Καταλάβατε. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα κατά πόσο έγινα κατατοπιστικός, αλλά σαν να σας δώσω, εσάς δηλαδή να φάτε, να σας δώσω με λίγα λόγια ένα σάντουιτς και από μέσα, από πίσω θα έρθουν άλλα 50 άτομα. Άντε, έλατε στη δέση δικιά μου πόσο δύσκολο είναι. Για να σας πω ένα συγκεκριμένο περιστατικό, τη τσιμπίδα, ας πούμε, που τη χάνει να χρησιμοποιώ όλα τα κρέατα, να πούμε, θέλαμε μια διαφορετική τσιμπίδα για να φάνε τον κοτόγυρο. Καταλαβαίνετε. Είναι θέμα. Η πολιτεία πρέπει να έχει παραλάβει τα μέτρα της. Και το πρόβλημα δεν είναι σημερινό, είναι εδώ και καιρό. Όταν το αφήνεις και διωγγώνεται, θα το λουστείς. Είναι θέμα πολιτείας αυτό που με ρωτήσετε. Αλλά νομίζω ότι μια βοήθεια πρέπει να υπάρξει και από πλευράς της Δημαρχίας. Δήμαρχος πρέπει να έχει μια στάση αλληλεγγύης. Σε κάποιους από τους πρόσφυγες, και οι δικοί μας οι παππούδες και οι γιαγιάδες, πρόσφυγες ήταν. Κάνει ό,τι κάνουν και περισσότεροι δήμοι. Να ανταποκριθεί, αν χρειαστεί κάτι. Για μένα δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν κάποια στενοφόρα ή κάτι τέτοιο. Και να ενημερωθεί όλο το λιμάνι, να είναι σε γρήγορση όποιοι υπεύθυνοι. Και από εκεί και μετά να αντιμετωπίσουν το κάθε πρόβλημα ο καθένας από μεριάς του.